Μόλις ακούσαμε το κομμάτι σου ολοκληρωμένο. Πώς νιώθεις για αυτό που έχεις ετοιμάσει για τον κόσμο? Χαίρομαι καταρχάς πολύ που επιτέλους βγήκαν τα τραγούδια και ο κόσμος μπορεί να τα μάθει και να τα νιώσει δικά τους. Και περιμένω πώς και πώς να έρθει η μέρα του τελικού για να παρουσιάσουμε συνολικά όλη τη δουλειά που κάνουμε τόσο καιρό. Μάλλον υπάρχει πυρετός προετοιμασιών, μπορείτε να μας μαρτυρήσετε κάτι? Φυσικά, περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσουμε και να πάμε για πρόβα, να είμαστε σε μια συνεχόμενη, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να μπουν στο puzzle, να ολοκληρωθεί το puzzle. Και όπως σου είπα, δεν υπάρχει άγχος, υπάρχει χαρά, ειδικά από την πλευρά μου, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη δυνατότητα. Και εσείς? Λίγο ανυπομονούμε. Λίγο πριν στη σκηνή, με ποιο θα θέλεις να μιλήσεις, να συμβουλευτείς, ή πριν στη σκηνή να παρουσιάσεις το κομμάτι σου την επόμενη εβδομάδα? Στο τηλέφωνο, ας πούμε. Ναι, με τη μαμά. Με τη μαμά μου. Και γενικότερα, παρακολουθούσες το θεσμό της Eurovision? Ναι, φυσικά. Από το 2001, ειδικά με τους Αντίκ μετά. Ποια είναι η αγαπημένη συμμετοχή, από ποια ξεχωρίζεις? Ελληνική, να σου πω μια ελληνική και μια εξωτερικό. Ελληνική συμμετοχή, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, κοίταξε. Οκ, το number one. Αλλά θα ήθελα να μείνω και σε άλλη μια. Το 2001, του Αντίκ. Ήταν εξαιρετικό. Και από ξένα ήταν ο Alexander Back με το Fairy Tale. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά ήμουν σαν να το ζω εκείνη τη στιγμή μαζί του. Είσαι καινούριος δημιουργός. Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο κομμάτι για να βγεις, για να μας το παρουσιάσεις ως κομμάτι της Eurovision? Θα σας πω ότι δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γιατί γνωρίζετε, εγώ μπήκα τελευταία στιγμή σε όλο το, σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάσουν να ήμουν εγώ και να έγραφα το τραγούδι και να πρέπει να ανησυχώ και γι' αυτό. Δεν γράψα εγώ το τραγούδι. Το τραγούδι το γράψε ο Νίκλας Λάσον με τους Beatbox στο στίχο Βικτόρια Χαλκίτη. Άκουσα κάποια τραγούδια. Αυτό είναι αυτό το οποίο με άγγιξε και πιστεύω έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί να, η Ελλάδα να πάει με αξιώσεις και με δύναμη στην Αυστρία.